σήμερα υπάρχει και μία άλλη παράμετρος, η παράμετρος της Ελληνοσυνέλευσης, που είναι τελείως διαφορετική, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τα κόμματα, δεν έχει να κάνει με αντιπροσώπους, έχει να κάνει με Έλληνες οι οποίοι είμαστε έτοιμοι να εκπροσωπήσουμε πραγματικά τον Ελληνισμό μέσα στην Ευρωβουλή. Αλλά αυτό που τελικά βλέπουμε όμως, και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα το οποίο να έρθει και να έρθει για το δίκαιο των Ελλήνων. Και θα σας το θέσω και κάπως αλλιώς. Ένας ευρωβουλευτής, όπως φανταζόμαστε, γιατί αν παρακολουθείτε και εσείς που φαντάζομαι παρακολουθείτε το τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, αλλά και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, δεν γίνεται κάποια ανάλυση το τι θα κάνει ένας ευρωβουλευτής όταν θα πάει στην Ευρωβουλή, πώς ακριβώς θα χειριστεί θέματα μείζωνος σημασίας για τους Έλληνες και τον Ελληνισμό. Αυτό που φανταζόμασταν λοιπόν είναι ότι οι ευρωβουλευτές θα παίρνανε κάποια θέση. Για παράδειγμα, θα υπήρχε ένα θέμα το οποίο είχε να κάνει με την Ελλάδα και θα χρειαζόταν την συνδρομή της Ευρώπης ή να περάσει μέσα από την Ευρώπη, και οι ευρωβουλευτές θα κινούνταν ώστε να φέρουν αυτό το θέμα στην Ευρώπη να ψηφιστεί. Τουναντίον, κυρία Αρσενίου, δεν συμβαίνει έτσι. Ό,τι έρχεται στην Ελλάδα, μπορεί οι ευρωβουλευτές μας να είναι εκεί να το ψηφίσουν, αλλά έρχονται μέσα από την ίδια την Ευρώπη και οι ευρωβουλευτές είναι εκεί σαν να παίρνουν ένα multiple choice, θα έλεγα, και να επιλέγουν τι θα ψηφίσουν, σαν ένα τηλεπαιχνίδι θα μπορούσαμε να το πούμε. Χωρίς να έχουν ενεργό ρόλο για να φέρουν τα θέματα που εμείς θέλουμε να πάνε έξω προς την Ευρώπη. Ουσιαστικά δεν έχουν προτάσεις δηλαδή, αλλά μέσα από προτάσεις κάποιας επιτροπής της Ευρώπης έχουν να επιλέξουν αυτό που είπατε, το multiple choice. Multiple choice, σωστά. Δηλαδή πέντε προτάσεις που έχουν έρθει δεν ξέρουμε από πού, προτείνονται και αυτοί πρέπει να επιλέξουν μία από τις πέντε. Ξέρουμε. Αλλά οι ίδιοι να προτείνουν κάτι, οι ευρωβουλευτές, αυτό δεν γίνεται. Όχι, όχι. Και δεν έχει να κάνει και μόνο με τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Είναι όλο το Ευρωκοινοβούλιο έτσι λειτουργεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τα θέματα και στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζονται. Άρα βλέπουμε ότι η αλλαγή που πρέπει να έρθει στην Ευρώπη δεν έχει να κάνει μόνο με τους Έλληνες ευρωβουλευτές, έχει να κάνει με όλη την νοοτροπία και τη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου.